Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Δεν θα σχολιάσω αυτά που είπες και εκεί. Εγώ να πω ότι χαίρομαι που είσαι κοντά μας και ό,τι περνάει από τα χέρια μου να ξέρεις ότι θα το κάνω για να φτιάξουμε αυτό που μαζί σκεφτήκαμε και που έγινε δεκτό από τη διοίκηση αυτού του νοσοκομείου. Τώρα, εγώ δεν θα σας κουράσω με ιατρική. Το θέμα που επέλεξα είναι τι έγινε, τι γίνεται με τις πρώτες γυναίκες στην ιατρική. Για μένα ήταν το όνειρο να γίνω γιατρός. Φαντάζομαι και για όλες τις γιατρίνες που βλέπω εδώ. Αλλά δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε κάποιες γυναίκες στο παρελθόν πόσες δυσκολίες αντιμετωπίσανε για να μπορέσουν να κάνουν το όνειρό τους αλήθεια. Θα συζητήσουμε όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Είναι σαν μια ιστορία, σαν ένα παραμύθι αυτά που θα πω. Και επειδή αγαπώ ιδιαίτερα την ελληνική γλώσσα, ξέρετε ότι η λέξη γυναίκα είναι η αιτιατική του ουσιαστικού γυνή, γυναικός, γυναική, γυναίκα κλπ. Η μετάφραση της λέξης γυνή είναι κοινή θνητή ή σύζυγος. Αυτό είναι. Λοιπόν, στον Τροϊκό πόλεμο, ο Πάρης έκλειψε την Ελένη, όπως ξέρετε. Καμιά φορά και στη ζωή συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ο Τροϊκός πόλεμος ήταν γυναικόπινος, δηλαδή τιμωρήθηκαν με αυτό τον πόλεμο. Ο δε Πάρης ήταν γυναικόκλοπας, έκλειψε τη γυναίκα, την Ελένη. Και όλα αυτά τα γνωστά, εκ γυναικός ερεί τα φαύλα, είπε ο Θεόφιλος στην Κασιανή, και εκ γυναικός τα κρήτω, δηλαδή τα χειρότερα από τη γυναίκα, είπε ο Θεόφιλος, τα καλύτερα από τη γυναίκα, δηλαδή ο Χριστός, είπε η Κασιανή. Γυναιξή κόσμο νησιγή φέρει, μη μιλάτε κορίτσι, απαγορεύεται, είπε ο Σοφοκλής. Όρκους γυναικός, Ισίδωρ γράφω, δηλαδή να μην μας πιστεύουν με άλλα λόγια. Το πύργινή και θάλασσα, το γνωστό που είπε ο Μένανδρος, και βέβαια το κλασικό και η κλωτσιά που δίνουμε στο σύζυγο, τέλος πάντων, η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνδρα. Βέβαια, εγώ θα ήθελα αυτό όλο να το μαζέψω και να σας θυμίσω το ποίημα του Ελίτη, πριν από τα μάτια μου ήσουν φως, πριν από τον έρωτα έρωτας, και όταν σε πήρε το φιλί, γυναίκα. Φαίνεται ότι η σχέση γυναίκας και ιατρικής έχει ένα συμβολισμό. Θυμηθείτε ότι το φίδι είναι το κλασικό σύμβολο για το γιατρό, ο όφης, έτσι. Αλλά και στο προπατορικό αμάρτημα υπήρξε ο όφης. Επιπλέον, το DNA και οι έλικες του DNA δίνουν την εικόνα την οφειοειδή. Ας δούμε λοιπόν. Ήθελα να ξεκινήσω από τη μη γιατρό καταρχάς. Τι γράφει η ιστορία στην Ελλάδα για τη μη γιατρό. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δείτε, παλιά-παλιά στη Βαβυλωνία, αρχαία Αίγυπτο, κριτομικηναϊκό πολιτισμό, η γυναίκα είχε μια πολύ εξέχουσα θέση. Όσο προχωρούμε στα αρχαϊκά χρόνια, αρχίζει να μην έχει δικαιώματα, να είναι λίγος πολύ σαν το δούλο. Στα ρωμαϊκά ήταν μια υποταγή στον αδελφό, στο σύζυγο, στον πατέρα κλπ. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους θεωρείται υπεύθυνη για την έξοδο του ανθρώπου από τον παράδεισο. Άρα τι κακό πράγμα αυτή η γυναίκα. Έτσι. Ενώ στη διάρκεια του Μεσαίωνα πολλές γυναίκες τις κάψανε ως μάγισσες. Και το 1792 για πρώτη φορά αναφερόμαστε στο Μανιφέστο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά βέβαια πήρε πάρα πολλά χρόνια για να πάρει η γυναίκα τη θέση που της αξίζει. Να, ας πούμε, σε ένα πάπυρο, τον πρώτο π.Χ. αιώνα, εγγράφεται ότι αν κάνεις πολλά παιδιά και είναι αγόρια, κράτα τα. Αν είναι κορίτσια, βγάλ τα. Επίσης θα θυμίσω ότι η Καλλιπάτηρα το 776 π.Χ. είναι η πρώτη γυναίκα στην οποία δόθηκε η άδεια να παρακολουθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενώ το 1888 κυκλοφορεί η Εφημερίδα των Κυριών από μία δημοσιογράφο, την Καλλιρόη Παρέν, που ήταν πρωτοπόρος για το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα, και πολλές από τις πληροφορίες που θα σας δώσω είναι από φύλλα αυτής της Εφημερίδας των Κυριών.
Δεν θέλω να σας μπλέξω με ημερομηνίες, χρονολογίες κλπ. Αλλά να θυμίσω σε μένα και σε εσάς ότι το 1927 ψηφίστηκε η ισότητα των φύλων στην Ελληνική Βουλή. Το 1930 θα μπορούσε μια γυναίκα πάνω από 30 χρονών, αν ήταν εγγράμματη, να ψηφίσει. Και το 1952 πια η γυναίκα έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Αυτό δεν θα σας αρέσει καθόλου, κυρίες. Είναι το κλασικό ότι είχε ένα δουλικό η οικογένεια, μια κοπέλα από επαρχία τις πιο πολλές φορές, που τη φέρανε για να βοηθάει μια κυρία. Αυτός λοιπόν ο πονηρός, το αφεντικό της, πριν αρχίσει το γεύμα του, αρχίσει να τσιμπάει την κοπέλα. Αλλά πόσες φορές δεν το έχουμε δει σε ελληνικές ταινίες παλιές αυτό, γιατί να μας κάνει εντύπωση. Ευτυχώς έρχεται ο Κωστής Παλαμάς με το υπέροχο ποίημά του «Χαίρε γυναίκα της Αθήνας, Μαρία Ελένη Εύα» και τελειώνει «Ετοίμασε τη νέα ζωή, μιας νέας χαράς η φάντρα και ύστερα αγκάλιασε, ύψωσε και φέρε εκεί τον άντρα». Δηλαδή, εσύ είσαι ψηλά και θα τον φέρεις και εκείνον επάνω. Η γυναίκα, λοιπόν, συμμετείχε σε απεργίες το 1892 στο εργοστάσιο της Ρετσίνας, η πρώτη απεργία εργατριών. Το 1913, κύριε Πουρτσίδια, απεργία καπνεργατριών στην Καβάλα. Βέβαια, όπως βλέπετε εδώ, οι εκπρόσωποι του γυναικείου κινήματος δεν είναι και πολύ σοσιαλίστριες με τις γούνες τους, με τα αυτά τους. Εντάξει. Λοιπόν, η εργαζόμενη Ελληνίδα του περασμένου αιώνα, εδώ, οι καπνεργάτριες, οι κεντίστρες, οι ράφτρες, ό,τι θέλετε, εδώ συσκευάζουν σε δοχεία διάφορα προϊόντα, εδώ κουρεύουν, μαθαίνουν πώς να κουρέψουν, οι κομμώτριες οι πρώτες, εδώ φτιάχνουν με πυλό διάφορα πράγματα και εδώ είναι μέες κυρίως που μπαίνουν μέσα στον ιατρικό κόσμο. Και οι πρώτες γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι ήταν τηλεφωνήτριες. Ας δούμε λοιπόν αυτό που υποσχέθηκα ότι θα πούμε, τη γυναίκα στην ιατρική. Η πρώτη γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα, η οποία αναφέρεται παντού, ήταν η Αγνοδίκη, η οποία τον 4ο π.Χ. αιώνα κατάφερε να μπαίνει σε σπίτια μετεμφιασμένη σε άντρα, δείτε τώρα, δηλαδή ο σύζυγος δεχόταν να ξεγεννήσει το παιδί του ένας άντρας παρά μια γυναίκα. Γιατί δεν μπορούσε, η γυναίκα δεν τα καταφέρει κιόλας. Είχε δάσκαλο τον Ηρόφυλλο. Η Ασπασία η Αθηναία, τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα, δεν έχουμε φωτογραφία από αυτήν, με επιρροή από το Σορανό τον Εφέσιο, εφρόντιζε μετά την εμβριοτομία τη γυναίκα πάλι. Η Μητροδόρα η Αθηναία ήταν η πρώτη που συνέγραψε 2 τόμους βιβλίων και αυτή ασχολήθηκε με τα μευτικά και τα περιγεννητικά. Και δείτε τον τίτλο του βιβλίου «Περί των γυναικείων παθών της μήτρας». Έτσι, έχουμε μια ιστορία. Στο Βυζάντιο τώρα, το θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χρησιμοποιούνται οι όροι «ιατρίνη» για το γιατρό, «ιάτρενα», «γιάτρενα». Εμένα έτσι με λέγανε, «γιάτρενα». Έτσι. «Ιατρόμεα», επίσης «αρχιάτρινα». Η Βυζαντινή νομοθεσία έλεγε ότι εάν είναι κάποιος γιατρός, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχει την ίδια ποινική ευθύνη. Και σας το δίνω και λατινικά. Λοιπόν, στο νοσοκομείο του Παντοκράτορα στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μια γυναίκα γιατρός, 4 αναπληρωματικοί βοηθοί και 2 γυναίκες αναπληρωματικοί των αναπληρωτών, των αναπληρωματικών. Έτσι. Η δε Άννα Κομνηνή, η κόρη του Αλέξιου Κομνηνού, ήταν ερασιτέχνης γιατρός. Και αμείβοντο οι γυναίκες. Αλλά πώς. Δείτε, πάλι στη Μονή του Παντοκράτορα. Ο γιατρός της Μονής ήταν 2 άντρες γιατροί, μια γυναίκα. Έπαιρνε περισσότερα λεφτά κάθε άντρας από τη γυναίκα. Έπαιρνε λιγότερο προσφάγιον, η γυναίκα μάλλον δεν έπαιρνε προσφάγιον, και έπαιρνε λιγότερα σιτηρά. Άρα λοιπόν, ναι, υπήρχαν λιγότερες, αμείβονταν λιγότερο. Και ερχόμαστε σε κατοπινές εποχές. Το 1833
η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα της Ελλάδας. Το 1837 ιδρύεται το Οθόνιο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που στο σπίτι του αρχιτέκτονα Κλεάνθη στην Πλάκα. Το 1841 το Πανεπιστήμιο μεταφέρεται στην Οδό Πανεπιστημίου, εκεί που ξέρουμε ότι είναι το Πανεπιστήμιο. Το 1905 η Ιατρική Σχολή μεταφέρεται στο Γουδί και το 1932 πλέον είναι το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Εθνικό και Καποδιστριακό. Όταν φτιάχτηκε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας το 1837, ήταν το μόνο στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο και είχε 4 σχολές, φιλοσοφική, θεολογική, νομική και ιατρική. 100 χρόνια αργότερα βλέπετε, και γυναίκες γιατρίνες επί το έργων, στην ανατομία, το πτώμα εδώ το βλέπετε, γιατρίνες που εξετάζουν ασθενή, που είναι έτοιμοι να κάνουν κάποιο πείραμα, κάποιο τεστ εδώ. Ας δούμε τώρα σε διάφορες χώρες γρήγορα. Στην Αμερική η πρώτη γυναίκα ήταν η Elizabeth Blackwell. Αυτή η γυναίκα απορρίφθηκε από 17 ιατρικές σχολές. Γιατί δεν θεωρούσαν ότι μπορεί να παρακολουθήσει το πανεπιστήμιο. Τελικά τη δέχτηκαν στη Νέα Υόρκη το 1847 με την προϋπόθεση να μην πηγαίνει στα μαθήματα σχετικά με την ανατομία και με την αναπαραγωγή. Δούλεψε πολύ με το θέμα του τύφου, πήγε Λονδίνο, πήγε Γαλλία, ήρθε σε επαφή με τον Λόρδο Βίρονα, συνεργάστηκε με την πρώτη νοσηλεύτρια, αυτή που ακούω συχνά από τους νοσηλευτές μας, τη Florence Nightingale, και ίδρυσε το London School of Medicine for Women το 1874. Δείτε τι γράφει κάτω. Μα το Θεό, την καταλαβαίνω. Λέει, το έχω βάλει καλά στο μυαλό μου. Δεν έχω την ελάχιστη, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να ασχοληθώ με την ιατρική. Στη Βρετανία, η πρώτη γυναίκα, η Elizabeth Anderson, απορρίφθηκε από τη Harley Street Clinic, απορρίφθηκε από φοιτητές άρενες που είπαν ότι αυτοί δεν τη θέλουμε. Έτσι πήρε ιδιωτικά μαθήματα σε διάφορα πανεπιστήμια, ωστόσο θεωρείται η πρώτη γυναίκα γιατρός. Γιατί μια άλλη γυναίκα που προϋπήρχε, η Margaret Ann Balke, για να τη δεχτούν ως γιατρό, ντύθηκε ανδρικά και όλη του τη ζωή συμπεριεφέρεται ως άνδρας και μάθαν ότι είναι γυναίκα μόνο όταν πέθανε. Ήταν η Margaret Balke, αλλά εμφανίστηκε ως James Barry, άρα παραμένει η Anderson η πρώτη γυναίκα στη Βρετανία. Στη Γαλλία ήταν ήδη μητέρα τριών παιδιών και για να σπουδάσει δίπλα στο γνωστό Μπροκά, Έλικα Μπροκά στον εγκέφαλο θυμηθείτε, τη ζήτησαν την έγκριση του συζύγου. Την πήρε λοιπόν την έγκριση και ασχολήθηκε κυρίως με παιδιατρική φροντίδα, θυλασμό κλπ. Η πρώτη Ρωσίδα, σπούδασε στη Στρατιωτική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη γυναικολογία και την παιδιατρική στη Ζυρίχη. Και δείτε το βιβλίο που έχει γράψει για τα αντανακλαστικά των βατράχων, τη σχέση τους με το λεμφικό σύστημα της καρδιάς, δηλαδή κάτι περίεργα πράγματα. Στην Ιταλία τα πράγματα είναι ιδιαίτερα, διότι πολλές ερίζουν για την πρωτιά. Έτσι, ξεκινώντας από το 1390 στην Πολώνια, και αυτή αναφέρεται, άμα γκουγκλάρετε το θέμα, μέχρι τη Μαρία Μοντεσόρη, τη γνωστή, η οποία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης το 1896, ιατρική και παιδαγωγική, ξέρετε τα μοντεσοριανά σχολιά κλπ. Εδώ απλώς έτσι πάρα πολύ γρήγορα, η Ευρώπη, οι πρωτιές σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, η Ελλάδα με την Αγνοδίκη, όπως σας είπα, στην Αμερική, στην Ασία. Εδώ μου έκανε εντύπωση ότι μέσα στην Ασία έχουν και την Κύπρο. Έτσι, απλώς λέω. Στην Αφρική. Πώς να προχωρήσει η γυναίκα όταν υπάρχουν σοφοί δάσκαλοι όπως αυτούς που θα διαβάσουμε μαζί. Ο Χριστομάνος το 1897 είπε «Οφείλουμε να ανεχόμαθα αυτάς». Να τις ανεχτούμε, βρε παιδί μου, και να μην παρακολύουμε την επιστημονική τους ανάπτυξη. Αλλά μην τις πολύ ενθαρρύνουμε κιόλας. Ο Δε Μέρμιγκας το 1927, όχι τον περασμένο αιώνα, είπε ότι θα έπρεπε να αποκλείονται οι γυναίκες από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η Ελένη Παντελίδου, όταν το πρωτοδιάβασα πριν χρόνια, μου δημιούργησε έτσι ένα σφίξιμο στην καρδιά,
Αυτή η γυναίκα το 1887 ζήτησε να μπει στην ιατρική. Το είχε όνειρο. Της το αρνήθηκαν. Και αυτοκτόνησε. Αυτοκτονώ διαμαρτυρώμενη δια την αδικία. Ο θάνατός μου ας ακουστεί ως κραυγή εις εκείνους ήτινες θεωρούν τη γυναίκα ως μεσαιωνική δούλη. Βέβαια, όταν έχεις ένα ροίδι, το γνωστό Εμμανουήλ ροίδι, να απαντάς αυτό που λέγανε οι γυναίκες, δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του ανδρός μου, θέλω να είμαι ο εαυτός μου, με το ότι δύο είναι τα επαγγέλματα που σας ταιριάζουν, κυρίες μου. Αυτό της νοικοκυράς και εκείνο της εταίρας. Έτσι, αυτό είπε. Εκείνο που μου έκανε βέβαια εντύπωση και το, παρότι υπήρξα πάντοτε έτσι πολύ φαν της Κικής Δημουλά, που τη χάσαμε, όπως ξέρετε, πριν λίγο καιρό, έγραψε γι' αυτό το άγαλμα τη Βόρεια Ήπειρο, που είναι στο πεζόδρομο του Τοσίτσα και όπως βλέπετε είναι τα χέρια της δεμένα πίσω. Για τα δεμένα χέρια σου που έχεις όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. Σε λέω γυναίκα γιατί είσαι εχμάλωτη. Θα ήθελα ξανά να θυμηθείτε τον Κωστή Παλαμά που ανέβασε και τον άντρα ψηλά η γυναίκα. Λοιπόν, η πρώτη Ελληνίδα γιατρός ήταν η Μαρία Καλαποθάκη, από πατέρα Έλληνα και μητέρα Ελληνίδα, η οποία όμως σπούδασε στην Αμερική, στο Mass General, πήγε στο Παρίσι, έκανε παραπάνω σπουδές, έδωσε και εξετάσεις στην Αθήνα, προφορικές και γραπτές, και γι' αυτό για το οποίο είναι γνωστή, είναι ότι οργάνωσε ένα ολόκληρο σύστημα φροντίδας των τραυματιών στο Βόλο, στους Βαλκανικούς πολέμους. Πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό ήταν το νοσοκομείο του Βόλου. Αυτό, εδώ. Έτσι. Η Δεσποινής Καλαποθάκη έμεινε μέχρι τέλους εις Βόλων, περιποιούμενη τους τραυματίας, όταν οι άνδρες φεύγουσι, καλόν είναι να μένωσιν εγυναίκες. Έτσι. Αρχαία ελληνικά, κυρία Ρίντολα. Καταλάβατε. Τώρα, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που είπαμε ότι δημιουργήθηκαν 4 σχολές, η Σεβαστή Καλησπέρη έκανε αίτηση στη Φιλοσοφική Σχολή, πέρασε τις εξετάσεις, ωστόσο τις αρνήθηκαν να συνεχίσει να κάνει σπουδές και έτσι πήγε στη Γαλλία και αποφύτησε από τη Σορβόνη. Η Ιωάννα Στεφανοπούλου, λοιπόν, εμφανίζεται ως η πρώτη Ελληνίδα φοιτήτρια που μπήκε στη Φιλοσοφική Σχολή το 1890. Στη ΔΕΗ Ιατρική το 1892, είμαι περήφανη να λέω, μπήκανε δύο πατριώτισές μου, η Αγγελική και η Αλεξάνδρα Παναγιωτάτου, δύο κοπέλες. Αλλά τι περάσαν οι έρημες για να μπουν. Λοιπόν, όσον αφορά τη Στεφανοπούλου, ο Πρίτανης θα διαμαρτυρηθεί στο Υπουργείο δια την ανάμειξη των φίλων, για δε τις αδελφές Παναγιωτάτου, δια την εισβολή του Ποδόγυρου εις τον περίγυρο του Ιπποκράτους. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι μέσα σε μια 15ετία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, σε σύνολο 12.000 περίπου φοιτητών, 37 μόνο ήταν οι γυναίκες, και αργότερα και μέχρι το 1940, κάτω από 10% ήταν οι φοιτήτριες γυναίκες, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, στα δύο πανεπιστήμια. Είναι ενδιαφέρον αυτό που βρήκα, ότι κατέγραφαν το επάγγελμα του πατέρα για αυτές τις κοπέλες. Και βλέπετε, επάγγελμα από βιώσας, 78. Έτσι, αυτές δεν είχαν πατέρα, έτσι. Και βλέπετε τα διάφορα επαγγέλματα που βέβαια είναι κάποιου επίπεδου, να πούμε. Και ήταν λοιπόν σε 30 χρόνια 371 φοιτήτριες μόνο. Από το 1864 μέχρι το 1894 η ιατρική είναι αυτό το κομμάτι, αυτό που έχω τα αστεράκι, εδώ και εδώ, δεν υπήρχε ούτε μία γυναίκα καθηγήτρια, ας πούμε, στην ιατρική. Καμία. Ενώ από το 1959-60 δύο γυναίκες στους 187 άντρες. Έτσι. Και από πού προήρχονται αυτές οι γυναίκες είναι πολύ ενδιαφέρον. Από την περιοχή Αθηνών 84 φοιτήτριες, 84 από την Πελοπόννησο και 56 από τα Ιόνια νησιά, εκ των οποίων 30 από την Κεφαλονιά, αν λέει κάτι. Ας πούμε λοιπόν, επτανήσιες γιατροί που αποφύτησαν, ήταν τα ονόματα έτσι όπως τα έχω εδώ, απλά έχω βάλει την Ανδρουτσέλη Αναστασία, η οποία ήταν πολύ φίλη με τη Σοφία Μινέικο, την πρώτη γυναίκα του Γεωργίου Παπανδρέου, τη μάνα δηλαδή του Ανδρέα Παπανδρέου.
και είναι οι δύο αδελφές Παναγιωτάτου και αργότερα η Εμιλία Περλιγκή. Η πρώτη Ελληνίδα χειρουργός είναι η Πιπίτσα Πεταλά, η Ιωνία και αυτή, από τον Αστακό, η οποία λέει χειρουργούσε επί 24 ώρες στη μάχη του Σκρά, αυτή η γυναίκα. Ο πατέρας της ήταν γιατρός. Δεν μπορώ παρά να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο που εγώ γνώρισα ως φοιτήτρια της ιατρικής στο Αγία Σοφία, την Καλλιόπη Δανελάτου, η οποία είναι ήταν κεφαλονίτισσα επίσης και για την οποία ο Ματσανιώτης, όταν έφυγε από τη ζωή, έγραψε ότι ήταν η πρώτη κυρία της ελληνικής παιδιατρικής. Η πρώτη Ελληνίδα φοιτήτρια της ιατρικής τώρα ήταν η Αγγελική Παναγιωτάτου, η οποία γεννήθηκε σε ένα χωριό στην Κεφαλονιά, ωστόσο τέλειωσε το γυμνάσιο χωρίς να πάρει απολυτήριο, γιατί δεν δίνανε απολυτήριο τότε, στην Κέρκυρα και στο Αρσάκιο. Έτσι λοιπόν ζήτησε και η μία αδερφή και η άλλη, παρά το ότι η Αλεξάνδρα Παναγιωτάτη ήθελε να σπουδάσει μαθηματικός, αλλά σας θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο δεν είχε μαθηματική σχολή, άρα πήγανε και οι δυο μαζί στην ιατρική. Αποφύτησαν με άριστα και οι δυο το 1897, πήγαν στη Γερμανία όπου πέθανε η Αλεξάνδρα μάλλον από φυματίωση και η ίδια η Αγγελική συνέχισε την καριέρα της στην Αίγυπτο. Αυτό είναι το χωριό, εδώ είναι, αυτή είναι η περιοχή της Τινιάς, στην Κεφαλονιά, εδώ είναι το Αργοστόλι. Βρήκα λοιπόν σε έναν τόμο για τα 180 χρόνια του Πανεπιστημίου, το οποίο εκδόθηκε το 2017, εικόνες από τις πρώτες φοιτήτριες. Εδώ είναι η Αγγελική και η Αλεξάνδρα Παναγιωτάτου, μπήκαν στην ιατρική το 1892 και εδώ είναι η αποφύτηση της Αγγελικής Παναγιωτάτου με άριστα 4 ήταν ο βαθμός σε όλα τα μαθήματα. Παρεπιπτόντως βρήκα κι άλλες φοιτήτριες πρώτες, απλά μου έκανε εντύπωση κάπου εδώ κάτω ότι το 1898 μπήκε στην ιατρική η Κοσμίδου Ελένη. Εντάξει, τυχαίο, τελείως. Λοιπόν, στο περιοδικό Archives of Hellenic Medicine υπήρχε ένας τόμος για την ιστορία της ιατρικής, γιατί όπως ξέρετε ειδικά στο Ξενόπουλου τα βιβλία υπήρχαν πολλοί μυθιστορηματικοί γιατροί στη Ζάκυνθο κλπ. Λοιπόν, μεταξύ των υπαρκτών γιατρών που αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και είναι μέσα στην ιστορία της ιατρικής, είναι τα τρία γνωστά ονόματα, Γούδας, Λούρος, Παπανικολάου και είναι και η Αγγελική Παναγιωτάτου που σας είπα ότι αποφύτησε το 1897. Όταν οι δυο αυτές κοπέλες ζήτησαν να μπουν στην ιατρική, τους είπαν «Στοπ, δεν πάτε, δεν δίνετε εξετάσεις». Είχαν στο μυαλό τους την αυτοκτονία που σας είπα της Παντελίδου, ένιωσαν πάρα πολύ άσχημα, μπήκανε λέει στο δωματιάκι που είχε ο επιστάτης, η γυναίκα του επιστάτη μάλιστα, κατέβασαν ό,τι αρχεία μπόρεσαν να βρουν και είδαν ότι κανείς δεν μπορούσε να τις απαγορεύσει να μπουν στην ιατρική σχολή. Και τελικώς, γύρω στο μεσημέρι, σταμάτησε λέει η εγκάθριξή τους και τους δόθηκε η άδεια να δώσουν εξετάσεις, όχι να εισαχθούν. Η οδός λοιπόν ήταν ανοιχτή και έγινε η εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο. Είχαν προστατεύσει κάποιο καθηγητή, μη σας παίρνω το χρόνο. Όταν τελειώσανε, ο Κοσμήτωρ της ιατρικής θύμισε στις αδελφές Παναγιωτάτου ότι οι συνάδελφοί σας, λέει, σας βοηθούσαν, οι άντρες, σας δίνανε τη θέση τους. Οι ίδιες οι κοπέλες λέγανε μπαίναμε από την πόρτα που έμπαινε ο καθηγητής για να αποφύγουμε οποιοδήποτε έτσι θέμα. Ρωτούσαν τον πατέρα τους πώς κύριε Παναγιωτάτη αφήνεις τις κόρες σου να σποδάζουν στο πανεπιστήμιο μαζί με τα αγόρια. Είχε πάντα μια απάντηση αυτός ο μπαμπάς. Ο δε κοσμήτωρ της ιατρικής, ο Γιώργος Βάφας, όταν τελειώσαν οι κοπέλες το 1897, τους είπε ότι με τις σημερινές σας εξετάσεις η θέση της γυναικός ανυψούται, αποδεικνύεται ότι η γυνή την οποία ο ανίρδια των ισχυρών του αυτομοιών ζήτησε να υποτάξει κλπ. Κλπ. Μπορεί να δώσει η γυναίκα καρπούς τους ίδιους επιστημονικούς και να τύχει των ίδιων επιστημονικών τίτλων. Το 1908 ανηγορεύτη η φυγήτρια της ιατρικής. Ωστόσο οι φοιτητές οι οποίοι ήταν παρόντες άρχισαν να φωνάζουν στην Αγγελική Παναγιωτάτου, ήδη είχε πεθάνει η αδερφή της, όπως σας είπα, στην κουζίνα, στην κουζίνα. Και έτσι αναγκάστηκε η Παναγιωτάτου
να πάει στην Αίγυπτο και έγινε καθηγήτρια στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Αυτά τα γράφει ο Γρηγόριος Ξενόπουλος στη διάπλαση των Πέδων του 1910. Τον ίδιο καιρό, ο Πρωθυπουργός Ελευθέρνιος Βενιζέλος την υποστήριξε, αποκαλώντας τη διδασκαλία της σοφή. Να, το εδώ είναι πάλι στην κουζίνα. Το θέμα της αναγόρευσης της πρώτης εφηγήτριας απασχόλησε πάρα πολύ την πανεπιστημιακή κοινότητα, ωστόσο ο τότε Πρίτανης δεν αναφέρθηκε, απλώς είπε ότι έγινε εφηγήτρια η Αγγελική Παναγιωτάτου, δεν αναφέρθηκε καθόλου στα σχόλια που είχαν γίνει και στις δυσκολίες που είχε μέσα στην αίθουσα. Άρα λοιπόν αυτή η γιατρός, η γυναίκα αυτή, υπέστη ένα επιστημονικό και ρατσιστικό μπούλινγκ, το οποίο εμένα πάντα έτσι με ενοχλούσε, το είχα διαβάσει από αρκετά νέα. Είχε τόσες πρωτιές αυτή η γυναίκα από την Κεφαλονιά. Ήταν η πρώτη πρωτοετής φοιτήτρια ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1892, η πρώτη απόφυτος, με άριστα μάλιστα, της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1897, η πρώτη γυναίκα εφηγήτρια το 1908, η πρώτη έκτακτη καθηγήτρια υγιεινής και τροπικής παθολογίας το 1938, η πρώτη καθηγήτρια ιατρικής σχολής τιμής Σένεκεν το 1947 και η πρώτη γυναίκα ιατρός αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1950. Στην Αλεξάνδρεια, λοιπόν, δούλεψε σαν μικροβιολόγος στο Ελληνικό Νοσοκομείο και στο Δημαρχείο της Αλεξάνδρειας και σαν παθολόγος στο Υγειονομείο των Τελωνίων. Η ίδια έγραφε βιβλία με ένα ψευδώνυμο, Αντζέλ Ναργό, κάπως έτσι, τέλος πάντων, Ναγιό, κάπως έτσι, έγραφε ότι είχε έναν ατυχή και σύντομο σε διάρκεια γάμο. Κάθε Κυριακή έκανε μαθήματα υγιεινής στους νέους ανθρώπους. Είχε δημιουργήσει μια φιλολογική συντροφιά Ελληνίδων κυριών Αλεξανδρίας, με ομιλίες διάφορες κάθε Σαββατοκύριακα, με μουσικά προγράμματα. Είχε πάει η Σιδώρα Ντάνκαν και η Εύα Πάλμερ Σικελιανού και μάθαινε τις γυναίκες της Αλεξάνδρειας χορό, φιλολογικές συζητήσεις, ζωγραφική. Την ίδια την έχει ζωγραφίσει η Θάλια Καραβία. Έκανε ομιλίες επίσης κατά των ναρκωτικών της φυματίωσης και έστειλε μέλη της ομάδας της στο ελληνοβουλγαρικό μέτωπο το 12-13. Αυτή είναι η Αγγελική Παναγιωτάτου. Εδώ φαίνεται σε ένα πίνακα ζωγραφικής από τη Θάλια Καραβία. Έγραψε η υγιεινή παρά της αρχαίης έλυση, μαθήματα υγιεινής, υγιεινή και επιδημιολογία, μαθήματα μικροβιολογίας κλπ. Έκανα μεγάλο αγώνα να τα βρω τα δύο αυτά βιβλία που βλέπετε εδώ, αλλά έχουν εξαντληθεί και δεν είναι διαθέσιμα πια. Εδώ φαίνεται με όλους αυτούς τους άντρες γιατρούς του Ελληνικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρίας, το παράσημο του τάγματος του Νείλου, το σπίτι της, το γραφείο της, όλα αυτά τα χάρισε στο σύλλογο Πτολεμαίος ο πρώτος, αυτόν που ίδρυσε, αυτό το σύλλογο δηλαδή που έφτιαξε. Εδώ είναι ένα έγγραφο από τη Μητρόπολη Αλεξανδρίας, από την κοινότητα της περιοχής και από το Πανεπιστήμιο Αθηνών όταν της έδωσαν τον τίτλο τακτικής καθηγήτριας το 1947. Τη βράβευσαν και από τη Γαλλία και την απεκάλυσαν σοφή Γαλλίδα και τους απάντησε ότι ευχαριστώ για την επενετική προσφώνηση, δεν έχω την τιμή να είμαι Γαλλίδα, είμαι Ελληνίδα. Το 1930 δημοσιεύθηκε ένα βιβλίο «Γυναίκες ηγέτητες της Ευρώπης» και η Παναγιωτάτου την κατέταξε μεταξύ των 25 αξιολογότερων γυναικών της πρώτης τριακονταετίας του 20ου αιώνα και θεωρήθηκε η μεγαλύτερη γυναική αυσιογνωμία του 20ου αιώνα στην Ελληνική Αίγυπτο. Πέθανε εκεί. Όλα αυτά μου δημιούργησαν μια αίσθηση ότι είναι μια γυναίκα που δεν την ξέρουμε. Δεν ξέρει ο κόσμος, δεν ξέρουν οι γιατροί, δεν ξέρουν οι κεφαλονίτες, δεν ξέρουν οι γυναίκες γιατρίνες για την Αγγελική Παναγιωτάτη. Έτσι λοιπόν, έκανα ένα αίτημα προς το Δημαρχιακό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου, 22 Εντεκάτου του 19, όπως βλέπετε, εισηγούμε να δοθεί το όνομα της εξέχουσας φυσιογνωμίας σε δρόμο του Αργοστολίου ή δυνατόν σε περιοχή κοντά στο νοσοκομείο. Το αίτημά μου αυτό στήριξε ο καθηγητής ο κύριος Βόρος, η Χριστίνα Ικανακά, η καθηγήτρια της Παιδιατρικής και ο Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλονιάς. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει δρόμος με το όνομα οδός Αγγελικής Παναγιωτάτου. Οι γυναίκες όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Έχουν πάρει βραβεία Νόμπελ.
λίγα σε σχέση με τους άντρες. Η Μαρία Κιουρί πήρε 2, ένα το 1903 στη φυσική και ένα το 11 στη χημεία. Η Ροζαλίν Φράγκλιν, η οποία ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA το 1953 και δυστυχώς πέθανε πολύ νέα το 1958 από καρκίνο οθήκης, αγνοήθηκε και το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το πήρε ένας άντρας, ο James Watson, για μια δουλειά που είχε κάνει η Ροζαλίν Φράγκλιν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι από το 1947 μέχρι το 2000, από το 1901 μέχρι το 2020, σε 210 άνδρες που έχουν πάρει Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής, υπάρχουν μόνο 12 γυναίκες. Τι γίνεται όμως στην ογκολογία? Ποιες είναι οι πρωτιές της γυναίκας στην ογκολογία? Η Jane Cook Wright, το 1952, έγινε επικεφαλής στη Cancer Research Foundation. Βλέπετε ότι είναι μια γυναίκα μαύρη, έτσι, σε ηλικία 33 χρονών. Έκανε οδηγίες για τη θεραπεία του καρκίνου. Ήταν ο πρώτος γιατρός που χρησιμοποίησε κλινικές δοκιμές για να κάνει τη θεραπεία για τον καρκίνο αποτελεσματική. Είδε ότι το χειρουργείο δεν μπορεί να είναι ο δρόμος θεραπείας του καρκίνου και μετέτρεψε τη χημειοθεραπεία από μια θεραπεία για την οποία δεν κάνανε καμιά δοκιμή σε μια μέθοδο θεραπείας που μπορεί να σώσει τον κόσμο. Το 2013 το κομμάτι το ευρωπαϊκό των ογκολόγων δημιούργησε ένα κομμάτι που λέγεται Women for Oncology και αυτό το αντίστοιχο υπάρχει και στην Ελλάδα, Women for Oncology Ελλάς. Στην παιδιατρική ογκολογία, στη Γαλλία, η Odile Zweisguth υπήρξε μια κορυφαία προσωπικότητα η οποία από το 1948 έβαλε σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο έξω από το Παρίσι, στο Βιλζουίφ, στο Ινστιτούτο Γκουστάβ Ρουσί, έβαλε παιδιατρικούς ασθενείς. Στη συνέχεια πήγε στο Ντάνα Φάρμπερ στη Βοστόνη και έκανε κάποιες σπουδές. Το 1969 ίδρυσε τη Διεθνή Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας στη Μαδρίτη και ήταν και η πρώτη της πρόεδρος και για πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει αυτή η ΣΥΟΠ, η Διεθνής Εταιρεία, έχει θεσμοθετήσει ένα βραβείο επιστημονικό στο όνομα της Odile Zweisguth. Στην Αμερική, η πρώτη που έκανε επίσημη εκπαίδευση στην παιδιατρική αιματολογία ογκολογία το 1958-60 στο Wayne State University στο Μίσιγκαν ήταν η Τερίσα Βιέτη, η πρώτη γυναίκα που συνέγραψε βιβλίο μαζί με άντρα συνάδελφο το 1973, Clinical Pediatric Oncology. Είναι η γυναίκα η οποία απετόλμησε να προσθέσει την κυκλοφοσφαμίδη στη θεραπεία της λευχιαμίας. Πήρε ένα κομμάτι από το SWOG, που ήταν μια μεγάλη ογκολογική ομάδα στην Αμερική, και έκανε το POG, Pediatric Oncology Group, και έγινε και η πρώτη πρόεδρος και για πολλά χρόνια. Αυτό που, όπου και να την ψάξετε, την Τερίσα Βιέτη, αυτό που γράφεται είναι ότι επειδή είχε ένα πολύ βαρύ, πώς να το πω, CV, στις μελέτες που έκανε, έβγαζε το όνομά της και έβαζε νέους γιατρούς, οι οποίοι τη βοηθούσαν βέβαια στην κλινική, για να πλουτίσει το CV τους. Fellow της Τερίσα Βιέτη υπήρξε ο άνθρωπος που εμένα δίδαξε παιδιατρική αιματολογία, ογκολογία, στο ίδιο νοσοκομείο, η Jean Lasher. Σε αυτό το νοσοκομείο, by the way, σπούδασε ο Κούλεϊ. Και εκεί πρωτοείδε ένα πλακάκι ενός Ιταλού μετανάστη, με μεσογειακή εκ των υστέρων ανεμία και όπως είδε ερυθροβλάστες, μπλε και λοιπά, ανεφώνησε «Oh my God, it looks like θάλασσα». Αυτός είναι ο λόγος που ονομάστηκε θαλασσιμία και όχι γιατί υπάρχει στη μεσογειακή περιοχή που είναι θάλασσα. Λοιπόν, και όπως γράφουν όσοι διαβάζουν το ιστορικό της Τερίσα Βιέτη, υπάρχουν πολλοί Βιέτη trained pediatric oncologists σε πολύ σημαντικές θέσεις στην Αμερική. Και θεωρείται η μητέρα της θεραπείας για τον καρκίνο παιδικής ηλικίας. Η Audrey Evans, η οποία ζει στη Φιλαδέλφια, σπούδασε στο John Hopkins, στη συνέχεια πήγε στη Βοστόνη με το Farber. Είναι η γνωστή Evans που έκανε τη σταδιοποίηση για το νευροβλάστομα, λέει κατά Evans σταδιοποίηση. Συμμετείχε στην οργάνωση του Ronald McDonald House, που είναι οι πρώτοι ξενώνες για τα παιδιά στην Αμερική. Ναι, το γνωστό McDonald, όπως το ξέρετε. Και στα πολύ μεγάλα τα χρόνια παντρεύτηκε έναν κορυφαίο άνθρωπο, τον Giulio D'Angio.
Η Σάρων Μάρφη, και άκουσα το όνομά της σήμερα από την Ελένη τη Δανά, είναι η γυναίκα που ασχολήθηκε με τη σταδιοποίηση του λεμφώματος, υπήρξε και αυτή πρόεδρος του ΠΟΓ, ζει, έχει σπουδάσει στο Σεντ Τζουντ. Η Δε Λόις Μάρφη, που είναι μια πολύ παλιά και σπουδαία γιατρός, είχε κάνει ερευνητική μελέτη για την έξιμερ καπτοπουρίνη, για τη θαλιδομίδη, για την ακτινομικητίνη και υπήρξε η γιατρός της κόρης του Προέδρου Μπους, που έπασχε από λευχαιμία σε ηλικία 4, όχι, του παππού Μπους, να πούμε, και η οποία κατέληξε από αυτή την νόσο. Μια άλλη γυναίκα πολύ σημαντική, και εμείς θα πρέπει να την αναφέρουμε που μας ενδιαφέρει τον Νίκα, είναι η Άννα Μίντοους. Η Άννα Μίντοους έκανε σπουδές στην ψυχολογία, μπήκε στην ιατρική σε ηλικία 31 έτους, ήδη είχε 3 παιδιά. Η Όντρι Εύανς, αυτή με το νευροβλάστομα, της αρνήθηκε θέση στο Children's Hospital of Philadelphia. Ο μετέπειτα σύζυγος της Όντρι Εύανς, ο Τζούλιο Ντάντζιο, τη δέχτηκε. Η γυναίκα αυτή, ο Τζούλιο Ντάντζιο, το 72, σας θυμίζω, το είπα και το πρωί, ήταν ο άνθρωπος που είπε «Cure is not enough». Λοιπόν, η Άννα Μίντοους, λοιπόν, από το 1985, δημιούργησε το Late Effect Study Group της Αμερικής, τα προγράμματα των αποθεραπευμένων, και άρχισε, κατάλαβε πολύ νωρίς, αυτό που εμείς ακόμη δεν το έχουμε καταλάβει, ναι, ότι πρέπει να υπάρχουν κλινικές ομάδες μεταβατικές από το παιδί στον ενήλικα. Όταν ζήτησε να πάει στη Βοστόνη και να σπουδάσει, της είπανε, και το γράφει, πρέπει να μείνεις στο σπίτι να φροντίσεις τα παιδιά σου, γιατί θα πάρεις τη θέση κάποιου άντρα, ο οποίος θα έκανε σημαντική δουλειά και θα του την πάρει στη θέση. Επίσης, είναι η γυναίκα η οποία πίεσε για να μειωθεί η δόση της προφυλακτικής ακτινοθεραπείας ή να καταργηθεί η ακτινοθεραπεία κεντρικού νευρικού συστήματος στα παιδιά με λευχαιμία. Και πραγματικά υπάρχει και ένα κείμενο που τη στέρνανε υβριστικά γράμματα οι ακτινοθεραπευτές. Δεν μπόρεσα να το ανακαλέσω και να το βρω. Πάντως, υπάρχουν τέτοια γράμματα. Θέλω να τελειώσω, γιατί σας έχω πάρει πολύ χρόνο, αλλά πραγματικά είναι μια ιστορία που εμένα με συνεπέρνει, ελπίζω και εσάς, ότι ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ έγραψε «Υπάρχει μια γυναίκα στην αρχή κάθε μελαλουργήματος». Σας ευχαριστώ πολύ.